Θα πρέπει να τονίσουμε ότι σεβόμαστε απόλυτα τα δικαιώματα όλων εκείνων που έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο του 1974. Και θα πρέπει να το διασφαλίσουμε ως κόρη οφθαλμού. Ωστόσο, η τότε νομοθεσία δεν είναι επαρκής προκειμένου στο παρόν στάδιο με τα τραυματικές επιπτώσεις ή επεκτάσεις των επιπτώσεων αυτού του τραυματισμού δεν διασφαλίζονται και δεν καλύπτονται. Και όταν κάποιοι τραυματίες πολέμου πηγαίνουν στα ιατροσυμβούλια, αντιλαμβάνεστε ότι 46 χρόνια μετά είναι πολύ εύκολο κάποιος, είτε επιστήμονας είτε μη επιστήμονας, να πει «Μα 46 χρόνια μετά, πού βλέπω ή πώς μπορώ να τεκμηριώσω επίπτωση του τραυματισμού». Αντιθέτως, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο κρίνεται αναγκαίο να διασφαλιστεί μέσα από την νομοθεσία εκείνη η δυνατότητα εξέτασης από πλευράς του ιατροσυμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τον τότε τραυματισμό. Οι επιπτώσεις είναι πολύ μεγάλες σε όλα αυτά τα άτομα, οι περιπτώσεις είναι ούκο λίγες και θα πρέπει να δούμε πώς φτιάχνεται ή συγγράφεται μια πρόταση νόμου ή μια νομοθεσία από πλευράς της εκτελεστικής εξουσίας ή της Βουλής με τρόπο που να μην είναι αντισυνταγματική, ώστε ανθρωπιστικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των τραυματιών του πολέμου που σήμερα αντιμετωπίζουμε.